και τους εκτιμάς. Ποιος θα μου έλεγες? Θυμάμαι πιτσιρίκος, ας πούμε, που κάνανε πάρα πολύ παρέα με τον Τόλι τον Βοσκόπουλο. Τον αγαπούσα και τον αγαπάω βέβαια και τον σέβομαι. Συνθέτης, τον Άκη Πάνου. Τώρα δεν μου έρχεται κάποιος άλλος στο μυαλό. Και από τους τωρινούς, ας πούμε, αν θέλεις, από τα παιδιά, ας πούμε, που είναι μια δεκαετία μετά από εμάς, ας πούμε, τον Αντώνη το Ρέμο, που είναι αληθινός, είναι δικός μας, δηλαδή, πώς το λένε. Αγάπη μου επικίνδυνη, φοβάμαι και τη σκιά σου, ερείπιο με κατάντησες, με τον άπιστο τον ερωτά σου. Μου είπες λοιπόν ότι η μαμά ήταν αυτή η οποία ήταν ο συνδετικός σου κρίκος με τον μπαμπά. Βέβαια, σε όλα. Τι έχει τραβήξει αυτή η γυναίκα από τα τρία αυτά αγόρια και την αδελφή σας που δεν είναι πια στη ζωή? Αν δεν υπήρχε η κυρία Γεωργία, δεν θα υπήρχε οικογένεια. Σίγουρα, δεν το συζητώ. Ήταν ο στυλοβάτης του σπιτιού. Ήταν η γυναίκα που υπέμενε πάρα πολλά και από εμάς και από τον πατέρα μας. Δυστυχώς της έφυγε ο Στράτος πολύ νωρίς και αφοσιώθηκε βέβαια σε εμάς. Σε ποιο σημείο της βγάζεις το καπέλο γιατί κράτησε το σπίτι? Γιατί ανεχόταν κάποια στιγμή όλα τα δύσκολα κομμάτια του πατέρα σου ή γιατί ουσιαστικά έκανε τόσες υποχωρήσεις ώστε ούτε και εσάς τα παιδιά να αφήσει δυσαρεστημένα, αλλά ούτε και εκείνον που αγαπούσε? Τώρα με βάζεις τώρα σε μονοπάτια, έτσι δύσκολα λίγο. Κοίταξε, η κυρία Γεωργία ήταν άλλη πάστα γυναίκα, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω αν υπάρχουν αυτές οι γυναίκες τώρα. Δηλαδή, κοίταζε το σπίτι της. Σίγουρα στεναχωριότανε. Έχω έρθει και σε στιγμές, ας πούμε, που την έχω δει να κλαίει. Όμως, μόλις έμπαινε στο σπίτι ο πατέρας μου, ήταν σαν να μην έχει γίνει τίποτα, ας πούμε. Γεια σου Στράτο, έφαγες, θες να σου βάλω να φας, ξέρω, όλα καλά. Ναι, μου έκανε και εντύπωση, ας πούμε, μεγάλη βέβαια εντύπωση, που στην κηδεία, ας πούμε, ήρθαν κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, οι οποίοι δεν ήθελε καν να τους δει στα μάτια της, σε όλη την πορεία αυτή, και της είπανε, ας πούμε, μάλλον εμένα μου είπαν πρώτα ότι θέλουν να έρθουν να δουν, ας πούμε, το Στράτο. Και τους είπα, ρε παιδιά, δεν ξέρω, καλύτερα όχι, γιατί η μητέρα μου δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει. Τ' άκουσε αυτό. Ναι. Και μου είπε, όχι, μου λέει, άσους να έρθουν να ξέρουν ότι έχουν αγαπήσει το Στράτο, οπότε... Και ήρθανε, το προσκυνήσανε και χωρίς να τρέχει τίποτα. Εγώ αυτό, δηλαδή, εκείνη την ώρα, λέω μπράβο κυρία Γεωργία. Ήταν εντάξει, είναι μοναδική. Η μητέρα μας είναι. Ποιος αγαπάει σαν και εμένα, αγάπη μου? Ποιος αγαπάει σαν και εμένα, καρδιά μου? Ποιος αγαπάει σαν και εμένα, λαχτάρα μου, παρηγοριά μου? Αναζήτησες την πορεία της ζωής σου μια γυναίκα σαν τη μάνα σου? Ποιο παιδί δεν την αναζητάει? Ποιο παιδί? Ναι, νομίζω ότι όλα τα αγόρια είναι μαμάκηδες, ρε παιδί μου, όλα τα αγόρια, δεν το συζητώ, και προσπαθούμε, ας πούμε, να βρούμε κάποια στοιχεία από τη μάνα μας, ας πούμε, σε κάθε γυναίκα. Δύσκολο, δύσκολο, σίγουρα είναι δύσκολο. Άγγελε, έχεις κάνει τρεις γάμους, τώρα είσαι στον τρίτο. Είμαι στον τρίτο. Έχεις και ένα μικρό κοριτσάκι. 11 χρονών. Και δύο μεγάλα παιδιά, δεν θα πω ηλικία, από τον πρώτο σου γάμο. Τι νιώθεις ότι δεν πέτυχες τους δύο προηγούμενους που πέτυχες τον τρίτο? Κοίταξε να δεις τώρα, ο πρώτος γάμος ήταν πολύ μικρός, ήμουν πολύ πιτσιρικός. Ήμουν 18-19 χρονών. Τόσο νωρίς παντρεύτηκες. Πολύ μικρός, ναι, πολύ μικρός. Πριν βγω στο τραγούδι, βγήκα στο τραγούδι και ξαφνικά αλλάξανε πολλά πράγματα, ας πούμε, και εντάξει, και εγώ φταίω και η πρώην γυναίκα μου, ας πούμε, η Τούλα φταίει. Αλλά το βασικό, νομίζω εγώ, πιστεύω εγώ, ότι είναι ότι ήμασταν πάρα πολύ μικροί πιτσιρίκια και δεν άντεξε. Φυσικά, αυτή τη στιγμή έχω δύο παιδιά, ας πούμε, το Στράτο και τη Γεωργία, η οποία είναι φιλαράκια μου πια. Στο δεύτερο?
Στο δεύτερο, εντάξει, ήταν μια σχέση, κράτησε γύρω στα 10-12 χρόνια. Δεν έκανα παιδί, ευτυχώς. Βαρεθήκαμε και χωρίσαμε, απλά. Η τρίτη επιλογή πώς μπήκε στη ζωή σου? Η τρίτη πλησιάζει λίγο προς την κυρία Γεωργία, γι' αυτό. Α, ναι. Ναι, και τη λένε και η Γεωργία. Πώς τη συναντάς, πώς τη γνωρίζεις, πώς μπαίνεις στη ζωή σου? Ήμασταν φίλοι, έτσι. Μου άρεσε, συναντηθήκαμε, βγήκαμε. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, είναι άλλος άνθρωπος κι αυτή, είναι τελείως διαφορετικό, όπως τι είπα. Τι στοιχεία έχει της μαμάς, την υπομονή? Υπομονή, την αγάπη, όχι ζήλια. Πες μου, μωρέ, Άγγελε, τώρα μισό λεπτάκι. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα και είναι ωραία να την κάνουμε μαζί αυτή την κουβέντα. Είναι δύσκολο. Να είσαι μέσα στη νύχτα, να τραγουδάς. Οι θαυμάστριες από κάτω πάρα πολλές. Δεν ήσουν ποτέ ένα ήσυχο παιδί, σε ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Θέλω να πω δηλαδή ότι είχες πάρα πολλές κατακτήσεις και με επώνυμες και μη επώνυμες εννοώ. Από εκεί και πέρα είναι πολύ δύσκολο εγώ που είσαι ο άντρας μου να μπορέσω αυτό να το αποδεχτώ. Θα φτάσει η ώρα, θα πάει 4 το πρωί, θα δω ότι δεν ήρθες ενώ ξέρω ότι το μαγαζί κλείνει 3. Θα αρχίσω να σε αναζητήσω. Δεν θα σηκώσεις το τηλέφωνο. Θα πάει 6, θα πάει 7. Θα έρθεις στο σπίτι 7 και θα μου πεις με παρέσυρη παρέα και πήγαμε να πιούμε ένα ποτό. Πες μου, εγώ εκείνη την ώρα θα πω. Εντάξει, έχεις πήγε δίκιο, ο Άγγελος για ποτό ή πήγε. Ναι, γιατί όμως να πάει το μυαλό σου αμέσως στο πονηρό? Έτσι πάει. Ναι, έτσι πάει, εντάξει. Κοίταξε, μπορεί να πηγαίνει, αλλά δεν το δείχνει. Μπορεί να πηγαίνει. Δεν έχω δώσει δικαιώματα όμως. Και αν έχω δώσει, μπορεί να είναι πτέσματα, ας πούμε. Δεν είναι. Είναι, ρε παιδί μου, άνθρωπος ο οποίος δεν θα με ενοχλήσει, δεν θα μου πει, ας πούμε, γιατί πας εκεί, γιατί πας εδώ, γιατί εδώ με παρακαλάει να βγω έξω, ας πούμε, το βράδυ, γιατί με βλέπει και κάθομαι στην τηλεόραση και μου λέει, καλά, γιατί δεν άρρωστος είσαι, ας πούμε, γιατί δεν βγαίνεις με τα φιλαράκια σου. Εντάξει, γι' αυτό ίσως και παντρεύτηκα και ξανά παντρεύτηκα. Τώρα είμαι και 17 χρόνια, δεν είναι λίγα. Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα. Γιατί την είχα σαν μικρό παιδί. Όλα τα χρόνια που ο μπαμπάς ζούσε και εσύ